Ένα ηλιακό ρολόι τοποθετήθηκε στον προαύλιο χώρο του κεντρικού κτηρίου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια λειτουργίας του. Τα αποκαλυπτήρια του έργου αλεκτρίων πραγματοποιήθηκαν από τον πρόεδρο του ΙΤΗ Νεκτάριο Ταβερναράκη, παρουσία του γλύπτη Αντρέα Γαλανάκη και του διευθυντή του Ινστιτούτου Αστροφυσικής Βασίλη Χαρμανδάρη. Ήταν και αυτό στην εποχή του ένα πολύ καινοτόμο εργαλείο και γι' αυτό το λόγο έχουμε τη μεγάλη χαρά να το αποκαλύπτουμε σήμερα. Είναι δημιουργία του Ανδρέα του Γαλανάκη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων που γίνονται για τα 40 χρόνια του ΙΤΕ και ειδικά των πρωτοβουλειών που έχει αναλάβει το Ινστιτούτο Αστροφυσικής του ΙΤΕ, κάνουμε αυτά τα αποκαλυπτήρια σήμερα. Έχω την εξαιρετική τιμή και την πρόσκληση να βάλω ένα έργο για τα 40 χρόνια εδώ στο ΙΤΕ. Είναι ένα έργο το οποίο προσπαθεί να συνδυάσει τη μυθολογία, την αισθητική και την επιστήμη. Είναι μεγάλη μας χαρά που σήμερα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε στο κοινό του ΙΤΕ ένα μοναδικό έργο τέχνης, το οποίο φιλοτέχνησε ο Ανδρέας ο Γαλανάκης, που είναι γλύπτης με μακρινή καταγωγή από την Κρήτη, ο οποίος μας είναι ένα ηλιακό ρολόι και ουσιαστικά μετράει το χρόνο χρησιμοποιώντας την κίνηση του ήλιου στον ουρανό. Το ηλιακό ρολόι αλεκτρίων έχει πτηνόμορφο σχέδιο, ενώ μετράει την κίνηση του ήλιου στον ουρανό, συνδυάζοντας στοιχεία μυθολογίας, αισθητικής και επιστήμης. Λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη, οι ομιλητές εστίασαν στην έννοια του χρόνου και την προσέγγιση που έχει στην πορεία της ανθρώπινης ιστορίας. Του χρόνου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια του χώρου. Δεν μπορούμε να ορίσουμε τον χρόνο αν δεν έχουμε κάποια μεταβολή η οποία είναι παρατηρήσιμη. Αυτή η παρατηρήσιμη μεταβολή ήταν για τους πρώτους ανθρώπους η ανατολή και η δύση του ήλιου, η κίνηση των αστεριών στον ουρανό, η κίνηση της σελήνης και η αλλαγή των φάσεων της σελήνης.